με ή χωρίς τον ΠΙΣ προχωρούμε. Ξεκάθαρο το μήνυμα του νέου Υπουργού Υγείας προς τον Ιατρικό Σύλλογο στην Κάμερα του Α. Αφορμή είναι επιστολή με την οποία καλεί τα μέλη του να μην συμμετέχουν σε έρευνα που διενεργεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και συνδέεται με την επικοινωνία για το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Στο τέλος της ημέρας και να μην συμφωνήσω, ο ΑΗ θα προχωρήσει με τους δικούς του σχεδιασμούς. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω. Και αυτό πρέπει να γίνει ούτως ή αλλιώς. Θα προχωρήσει με τους δικούς του σχεδιασμούς. Και μετά εναπόκειται στον κάθε γιατρό να αποφασίσει η επαγγελματία υγείας αν θα θέλει να συμβληθεί ή όχι. Αν θέλει κάποιος να μείνει έξω από αυτό το σχέδιο με ένα δισεκατομμύριο που προβλέπεται να εισπράττει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας από αυτές τις δαπάνες υγείας, είναι επιλογή του καθενός. Εν ώψη αυτονόμησης, το Υπουργείο Υγείας προχωρεί ήδη στην αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Ήδη έγινε η συμπλεγματοποίηση των κέντρων υγείας στην Πάχνα, προχωρεί στην Κυπερούντα και ακολουθούν ακόμη δύο συμπλεγματοποιήσεις σε αγροτικές περιοχές. Οι συμπλεγματοποιήσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, αποσκοπούν στο να λειτουργούν συγκεκριμένα κέντρα υγείας από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα με αυξημένες υπηρεσίες. Την ίδια ώρα έχει ολοκληρωθεί και ο σχεδιασμός για τη συμπλεγματοποίηση στη Λευκωσία. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν συνολικά 11 κέντρα υγείας και στόχος είναι να παραμείνουν 7. Μάλλον τον Οκτώβριο αυτό είναι το πλάνο που έχουμε, να ξεκινήσουμε, αφού ολοκληρωθεί και συμπληματοποιήσει, να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε πλέον σε περιβάλλον γεσί. Να βλέπουμε τα εξωτερικά ιατρία να δουλεύουν για απόγευμα και να προσφέρουν και σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Ήδη έχουμε ζητήσει αυξημένο προϋπολογισμό για το 19 σε σχέση με το τι υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, πάνω κάτω το κονδύλι το ίδιο. Ο πρόεδρος το έχει δει πάρα πολύ θετικά, οπότε θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Και αυτός είναι ο στόχος μας, να εξοπλίσουμε τα δημόσια νοσηλευτέρια ώστε να μπουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, δυνατότητες στις συνθήκες του ανταγωνισμού. Ίδια ώρα το Υπουργείο Υγείας προχωρεί σε μια σειρά μέτρων ώστε να δοθούν τα κατάλληλα όπλα στους ιατροδικαστές να εξασκούν το επάγγελμά τους αποτελεσματικά. Οι νεκροψίες να γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι νύχτα, όπως γίνεται στο εξωτερικό, να μπορούν να περάσουν 24 μέχρι 48 ώρες για να πάνε να κάνουν την νεκροψία, διότι κάποια τεκμήρια μπορεί να εμφανιστούν μετά. Θα έχουμε ζητήσει έναν έντυπο να πεμπειρονούμε στο εξωτερικό, το οποίο οφείλουν πλέον να τηρούν και να συμπληρώνουν με κάθε έκθεση, ούτως ώστε να είναι πλέον τυποποιημένα όλα. Ο Υπουργός Υγείας διαβεβαιώνει πως θα προσπαθήσει να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του προς όφελος των Κυπρίων ασθενών.